Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε σήμερα από τη Λάρισα ο πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΑ και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Φάνης Κουρεμπές, ο οποίος τόνισε ότι ο οργανισμός λόγω λάθος χειρισμών τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχει λεφτά στα ταμεία του. Ο κύριος Κουρεμπές τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στον κανονισμό ασφάλισης και ψηφιοποίηση της εκτιμητικής διαδικασίας, ενώ αποτελεί δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις γίνει κυβέρνηση, να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα. Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ακόμη στις αυξήσεις στην ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι αυτές είχαν ξεκινήσει πριν τον πόλεμο, ενώ σχολιάζοντας τις φημολογούμενες εκλογές, είπε ότι θα γίνουν στα μέσα Οκτωβρίου. Θα το βάζαμε το στοίχημα ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ νωρίτερα από τα μέσα Οκτώβρη, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν βγάζει το στοίχημα. Δεν έχει καμία διάθεση, το μόνο που την νοιάζει είναι να συνεχίσει να δίνει απευθείας αναθέσεις, να συνεχίσει να δίνει χρήμα στα δικά της τα παιδιά, να συνεχίσει στη λογική της αδιαφάνειας. Αυτό το κομμάτι λοιπόν εμείς λέμε εκλογές άμεσα, να τελειώσει, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για να έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε κάτι από αυτά που άφησε. Τα σώσαμε μια φορά το 2015, ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασώσουμε και το 2022. Στην αγροτική πολιτική της κυβέρνησης αναφέρθηκε και ο πρώην αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Δημήτρης Καρακώστας, λέγοντας ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι συγκυριακά και διαχρονικά. Μιλώντας για τα διαχρονικά, τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν μπήκαν προϋποθέσεις από την κυβέρνηση για να λυθούν. Διαχειρίζεται με μια πολιτική δυτή το ψέμα και την επικοινωνία από τη μια πλευρά και τη μετάθεση ευθυνών, όπως ακούσατε και προηγουμένως. Και το δεύτερο είναι στο βαθμό που κάνει μία ενέργεια, πρώτος στόχος δεν είναι η απάντηση στο πρόβλημα κατά την άποψή μας, πρώτος στόχος είναι πώς θα διαχειριστούμε μοιράζοντας χρήματα στα δικά μας παιδιά. Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε πληγή στις περιοχές των Φαρσάλων και του Τυρνάβου στο πλαίσιο της περιοδίας του σε αγροτικές περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.